Παπαδοπούλου Πετρούλα, είμαι μέλος του Εμπορικού Συλλόγου και φέτος για το Χριστουγεννιάτικο, για τα Χριστούγεννα του 2021 σκεφτήκαμε μια πολύ όμορφη δράση, έτσι ώστε και ο κόσμος αυτές τις δύσκολες συγκυρίες που περνάει να έχει ένα πολύ όμορφο, μια πολύ όμορφη διάθεση και καλλιτεχνικής φύσεως είναι. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό την καλύτερη φωτογραφία στολισμένης χριστουγεννιάτικης βιτρίνας. Χριστουγεννιάτικες βιτρίνες είναι πολύ όμορφες, αλλά είναι και η οπτική του καλλιτέχνη. Οπότε θα είναι ένας συνδυασμός εικόνας και δημιουργικότητας. Και φυσικά ο νικητής, είχαμε έναν πάρα πολύ καλό έμπορα χορηγό, το Γερμανό, από τα καταστήματα Ναυπλίου και Άργους, ο οποίος, όπως είναι Χριστούγεννα και είναι η διάθεση των δώρων, μας κάνει ένα πολύ ωραίο δώρο για τον νικητή. Είναι μια τηλεόραση, κριτική επιτροπή θα είμαστε και εγώ και άλλα μέλη του συλλόγου. Και ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες, υγεία και πολύ καλές γιορτές για όλους. Τώρα, τι πρέπει να κάνουν αυτοί που θα συμμετέχουν, να φτιάξουν τη βιτρίνα τους για τη φωτογραφήσουν μόνοι τους, τι γίνεται ακριβώς? Όχι ακριβώς, μπορούν να συμμετέχουν όλοι, θα περπατήσουν στο Ναύπλιο, στα εμπορικά μας καταστήματα, θα δούνε τις βιτρίνες στολισμένες και από τη δική τους οπτική. Εμείς ζητάμε την καλύτερη φωτογραφία. Όχι οι έμποροι, οι απλοί δημότες. Είναι για όλο τον κόσμο. Είναι για όλο τον κόσμο. Μπορεί να συμμετέχει ο οποιοσδήποτε. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με τη φωτογραφία, σαν χόμπι και όχι μόνο. Μέχρι και τα νεαρά μας τα παιδιά τους αρέσει, ασχολούνται με τη φωτογραφία. Δεν είναι απαραίτητο να είναι από φωτογραφική μηχανή, μπορούν και από κινητό. Εμείς θα βραβεύσουμε την καλύτερη λήψη. Αφορά όλο τον κόσμο. Ακόμα και ένας έμπορας θα μπορεί να συμμετέχει αν έχει τη λήψη τη σωστή. Φυσικά αυτό γίνεται, δεν γίνεται μόνο για να, γίνεται για να περπατήσει ο κόσμος στα εμπορικά μας καταστήματα και όχι μόνο γενικά στην πόλη. Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή, στολισμένο όλο το Ναύπλιο. Είναι πάρα πολύ όμορφο το να περπατάμε στους δρόμους. Το email που η φωτογραφία θα πρέπει να είναι σε JPEG αρχείο. Και στο email που θα καταβάλουν τις φωτογραφίες τους οι διαγωνιζόμενοι θα είναι ε.ή.σανεμπορικός.σύλλογος.ναυπλίου.gmail.com. Με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες. Ναι, τι μάλιστα. ή.σύλλογος.ναυπλίου.gmail.com. Καλή επιτυχία. Όλες φωτογραφίες φαντάζομαι. Ναι, και με πολύ. Η επιλογή θα είναι δύσκολη όμως. Σίγουρα, σίγουρα. Έχουμε να κάνουμε με δύσκολη. Γιατί έχουμε ένα πολύ όμορφο τόπο. Είναι πολύ όμορφοι οι δρόμοι στολισμένοι. Έχουμε πάρα πολύ όμορφα καταστήματα. Αυτό είναι ένα έναυσμα και για τους εμπόρους να στολίσουν όμορφα τις βιτρίνες τους, αλλά και για τους πολίτες και όλο τον κόσμο να φωτογραφίσουν μια όμορφη βιτρίνα. Από πότε μέχρι πότε ξεκινάει και πότε τελειώνει ο διαγωνισμός? Τελειώνει 20 Δεκεμβρίου και ανυπομονούμε να δούμε όμορφες λήψεις. Πότε ξεκινάει? Έχει ξεκινήσει από πρώτη. Δεν έχουμε περιορισμό στις φωτογραφίες. Μία ο κάθε διαγωνιζόμενος. Μία φωτογραφία, η επιλογή θα είναι δική του η καλύτερη του λήψη. Μία φωτογραφία ο καθένας θα μπορεί να μας στείλει. Θα έχει τα στοιχεία του για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του αν είναι αυτός ο νικητής. Και καλή επιτυχία σε όλους.